και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βραντέ. Έως την προηγουμένη περιγραφή που μας έκανε, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, του καθημένου επί του θρόνου και των 24 πρεσβυτέρων, των καθημένων επί θρόνων κύκλο του θρόνου του Θεού, είχαμε αισθανθεί μία στατικότητα. Με τη συμπλήρωση όμως της εικόνος, η οποία θα γίνει στη συνέχεια του κεφαλαίου, του πέμπτου κεφαλαίου, αλλά προπαντός και κυρίως από τη συμπλήρωση του έκτου κεφαλαίου, αισθανόμεθα μία φοβερή δυναμικότητα. Αισθανόμεθα ότι ο θρόνος του Θεού και η πυρπολουμένη κορυφή του Σινά ταυτίζονται. Η όλη περιγραφή εξαγγέλει αυτό το απροσπέλαστον μεγαλείον του Παντοκράτορος Θεού. Και 7 λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου εισί τα 7 πνεύματα του Θεού. Μπροστά από τον θρόνο υπήρχαν 7 λαμπάδες, 7 λιχνίες, οι οποίες έκαιαν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ήδη ο Ιερός Ευαγγελιστής ανεφέρθη στην εικόνα των 7 λαμπάδων των καιωμένων πρώτου θρόνου, και καλύτερα, ναι, που εκεί βλέπουμε όταν στέλνει στα 7 επιστολάς των χαιρετισμών ο Ιησούς Χριστός, ο δεδοξασμένος, ο υπέρχρονος πια, ο υπεριστορικός Ιησούς, γράφει εκεί Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, και από των 7 πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού». «Χάρις σε εσάς και ειρήνη», λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «από το Θεό, ο υπάρχον, ο υπήρχον, ο ερχόμενος, και από τα 7 πνεύματα τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού». Τα 7 πνεύματα εκεί που αναφέρονται εδώ τώρα εικονίζονται με 7 καιόμενες λαμπάδες. Πρόκειται περί του ενός Αγίου, ενιαίου Αγίου Πνεύματος του Θεού, του τρίτου αυτού προσώπου της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και όλος χαιρετισμός το προήμιον που έχει ο Ευαγγελιστής δεν είναι τι άλλο παρά ο χαιρετισμός από τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αναφέρει τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα και κατόπιν των Υιών, κατόπιν δια την ανάδειξη του προσώπου, επειδή αναφέρονται τα παρακάτω εις τον Υιόν, γι' αυτό και τον αφήνει, το αφήνει το πρόσωπο του Υιού τελευταίων. Και το Πνεύμα του Άγιον εδώ εμφανίζεται υπό την εικόνα, υπό την μορφή των 7 καιωμένων λαμπάδων, που είναι φανερό ότι αναφέρεται εις τας ποικίλας ενεργίας και εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, διότι ο αριθμός 7 συμβολίζει την ολότητα αλλά και τις πολλές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ενώ είναι ένα το Πνεύμα του Άγιον. Τα χαρίσματα μεριζόμενα δεν μερίζεται το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα, αλλά τα χαρίσματα μερίζονται, και δια την έκφραση του μερισμού των χαρισμάτων ή των ενεργειών, το ίδιο είναι, αναφέρεται με την εικόνα των 7 κειωμένων λιχνιών. Αλλά ακόμα και υπό την εικόνα των κειωμένων αυτών λαμπάδων φανερώνεται το απανταχού διεισδυτικών του Θεού, ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα. Και ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα η αλήνη, ομοία κρυστάλλων. Μπροστά εις των θρόνων υπήρχε, λέγει, κάτι που μοιάζε σαν θάλασσα. Δεν ήταν θάλασσα. Και η οποία ήταν σαν κρύσταλλο. Πολύ συχνά στις περιγραφές του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας λέγει εκείνο το όμοιος, το σαν κτλ. Που δείχνει ότι όλα αυτά δεν είναι παρά μια προσπάθεια να δοθεί μια εικόνα κάποιας πραγματικότητας, έστω και πίσω από
αυτές τις ομοιώσεις. Αυτή η αλήνη θάλασσα, η οποία μοιάζει με κρύσταλλο, είναι προφανώς, αφού κείται πρώτου θρόνου, προφανώς το πάτωμα, θα λέγαμε, του όλου σκηνικού. Επάνω σε αυτό το πάτωμα είναι η εικόνα του καθημένου και η θρόνη των 24 πρεσβυτέρων που είναι γύρω από τον θρόνο του καθημένου. Ώστε λοιπόν τούτο αποτελεί τροποντινά το πάτωμα. Αλλά εάν είναι το πάτωμα αυτή η ως θάλασσα και ως κρύσταλλο κατασκευή, ταυτοχρόνως δίδεται να θεωρηθεί ότι είναι η οροφή της γης. Διότι εάν αυτά όλα λαβαίνουν χώρα εις των ουρανών, τότε προφανώς όλα αυτά έχουν ένα χώρισμα, ένα πάτωμα. Και αυτό το πάτωμα είναι τώρα αυτό που βλέπει ο Άγιος Ιωάννης, το οποίο για μας εδώ τη γη, δια των παρατηρητή επί της γης, είναι η οροφή. Προσέξτε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, όχι μόνο στο σημερινό θέμα, αλλά και σε κάθε θέμα που θα κάνουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μη τυχόν κανείς εκλάβει αυτά κατά γράμμα. Θα το παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι εικόνες. Και είναι εικόνες γιατί αδυνατείται να παραστεί η πραγματικότητα. Αν έπρεπε να μιληθεί, να αναφερθεί, να παρουσιαστεί η πραγματικότητα, τότε θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος εκείνο το «ουκ εξώνε στην ανθρώπολα λύσε». Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα είναι ανέκφραστα, είναι απροσπέλαστα, απρόσιτα. Δεν μπορούμε τίποτα, τίποτα, ούτε να το σκεφτούμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά στην πραγματικότητά τους. Και εμφανίζονται μόνο ως εικόνες, ως εικόνες. Γι' αυτό μη παρακαλώ κανείς με κάποια απλοϊκότητα δεχθεί αυτά ότι είναι οροφές, πατώματα, θρόνοι. Θα το παρακαλέσω πάρα πολύ, προσοχή, γιατί θα παρανοήσει πολύ σοβαρά το όλο θέμα. Αλλά αυτό το διάμεσον είναι διαφανές. Αυτό που χωρίζει είναι διαφανές, αυτό το πάτωμα οροφή, που σημαίνει ότι από εκεί μπορεί να εποπτεύει ο καθήμενος επί του θρόνου, να βλέπει ό,τι υπάρχει κάτω από το πάτωμα αυτό. Δηλαδή είναι μια πολύ εκφραστική εικόνα ότι ο Θεός εποπτεύει και γνωρίζει πάντα τα επιγείς γεγονότα. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο ο Θεός να μην το γνωρίζει. Τα γνωρίζει όλα απολύτως. Και εκείνα βεβαίως που δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, και εκείνα που εγώ δεν γνωρίζω στον εαυτό μου, τα γνωρίζει ο Θεός. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τον εαυτό μας, αγαπητοί μου, μην το ξεχνούμε αυτό. Και όχι μόνο δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, που κοίται εις το παρόν, αλλά πολύ παραπάνω δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας εις το μέλλον. Τι θα σκέπτομαι, τι θα κάνω. Αυτό το γνωρίζει ο Θεός. Για το Θεό είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα. Δεν υπάρχει ένα διάμεσον αδιαφανές. Όλα είναι μπροστά του ανοιχτά, καθαρά. Και εν μέσω του θρόνου σιγά σιγά συμπληρούνται αυτή η εικόνα και αρχίζει να παίρνει μια δυναμικότητα και να φεύγει από τη στατικότητά της. Και εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου, τέσσερα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν, και το ζώον το πρώτον όμοιον λέοντι, και το δεύτερον ζώον όμοιον μόσχο, και το τρίτον ζώον έχουν το πρόσωπον ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζώον όμοιον αετό πετωμένο. Και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχουν αναπτέρυγας εξ κύκλωθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών. Πολύ περίεργος και πολύ μυστηριώδης εικόνα αυτή. Λέγει γύρω από τον θρόνο αυτό το μέσο, και εν μέσω δεον ανοηθεί ότι είναι μπροστά. Συνεπώς γύρω από τον θρόνο τέσσερα ζώα, πολύ μυστηριώδη ζώα, τα οποία ήσαν γεμάτα από μάτια, και μπρος και πίσω γεμάτα από μάτια,
δηλαδή πολυώματα ζώα. Το πρώτο ζώο, περιγράφει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής, έμοιαζε με λεοντάρι. Δεν λέει ήταν λεοντάρι, προσέξατε, αλλά όμοιον λέοντι, έμοιαζε με λεοντάρι. Το δεύτερον έμοιαζε με μοσχάρι. Το τρίτο είχε πρόσωπο ανθρώπου. Και το τέταρτον ήταν όμοιος αναετός. Και τα τέσσερα αυτά ζώα, σημειώνει, περιγράφει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής, το καθένα από αυτά είχε έξι πτέρυγες, έξι φτερούγες. Και οι φτερούγες ήταν γύρω-γύρω από το κάθε ένα ζώων, που ήσαν γεμάτα από μάτια. Παντού μάτια, παντού μάτια. Μια ανάλογη εικόνα μας παρουσιάζει ο προφήτης Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιό του, και ο προφήτης Ιεζεκίλ στο πρώτον και στο δέκατον κεφάλαιο. Τι είναι όμως αυτά τα μυστηριώδη τέσσερα ζώα? Προφανώς, προφανέστατα, δεν είναι άλογα ζώα, εφόσον μάλιστα θα δούμε λίγο πιο κάτω, λέγουν και ψάλουν ύμνον προς τον καθήμενον επί του θρόνου. Τι είναι λοιπόν? Πρόκειται περί αγγελικών όντων. Είναι δηλαδή άγγελοι. Και εάν δεχτούμε το όλο θέμα σε συνδυασμό με τα οράματα του Ισαΐου και του Ιεζεκίλ, μαζί με το όραμα του παρόντος προφήτου, θα δούμε του Αγίου Ιωάννου, τότε θα δούμε ότι πρόκειται περί των Σεραφείμ και των Χερουβείμ. Τα ζώα αυτά έχουν συμβολικό χαρακτήρα, γι' αυτό εμφανίζονται με τον τρόπο αυτών. Σας είπα, δεν είναι ζώα, δεν είναι άλογα ζώα. Το πολυώματον, το ότι τα ζώα αυτά έχουν πολλά μάτια, αυτό φανερώνει την παγνωσία του Θεού. Πάλι την παγνωσία του Θεού, διότι τα χρησιμοποιεί αυτά ως λειτουργικά όργανα του, τα οποία και εξαποστέλει στην εκτέλεση των βουλών του, και για να εξαποστείλει πρέπει να γνωρίζει πού θα στείλει. Ο Θεός λοιπόν βλέπει τα πάντα. Πώς θα εκφραστεί ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα, παρά με το να εμφανιστούν τα ζώα αυτά με πολλά μάτια, γεμάτα από μάτια. Το πολυπτέρυγον των ζώων αυτών δείχνει την ευκοιμησία που έχουν προς ταχύστην εκτέλεση των βουλών του Θεού. Αλλά τι συμβολίζουν όμως τα ζώα αυτά? Έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλές ερμηνείες το τι ακριβώς συμβολίζουν. Θα μπορούσαμε να υπούμε τις πιο πιθανότερες, ή μάλλον την πιο πιθανότερη ερμηνεία. Είναι πάμπολες οι ερμηνείες που έχουν δοθεί, και μάλιστα αν έχετε προσέξει, ζωγραφίζονται τα τέσσερα αυτά ζώα επάνω στις τέσσερις γωνιάς στα σφαιρικά τρίγωνα που κρατούν τον τρούλον μιας εκκλησίας, και που εκεί ζωγραφίζονται οι τέσσερις ευαγγελιστές και θεωρούνται ότι είναι σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών. Γι' αυτό και πλάι στον κάθε ευαγγελιστή υπάρχει και ένα ανάλογο ζώο. Στο Λουκά επί παραδείγματι είναι ο βούς, στον Μάρκον είναι ο λέων, στον Ματθαίον είναι αυτό το ως άνθρωπος, και στον Ιωάννη το ως αετός. Αλλά όμως, σας είπα, υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι ο Λέων δείχνει το βασιλικό μεγαλείο. Τι είναι όμως το βασιλικό μεγαλείο? Του καθημένου επί του θρόνου. Πάντοτε του καθημένου επί του θρόνου. Αλλά είπα πάντοτε του καθημένου επί του θρόνου. Η εικόνα δεν έχει συμπληρωθεί. Είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο. Το πέμπτο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, θα συμπληρώσει την εικόνα.
Προηγουμένως στα κεφάλαια έκανα ένα λάθος, σας είπα το πέμπτο και το έκτο, ήθελα το τέταρτο και πέμπτο να πω. Στην αρχή της ομιλίας μου έκανα μια εκπαραδρομής, ένα εκπαραδρομής λάθος. Γιατί από το έκτο κεφάλαιο αρχίζει πλέον το ξετύλιγμα των γεγονότων, των μελώντων να γίνουν. Στο πέμπτο κεφάλαιο συμπλήρωται η εικόνα και εκείνο που συμπληρώνει είναι το σφαγμένον αρνίον. Συνεπώς, αυτές οι ιδιότητες των τεσσάρων ζών δεν αναφέρονται μόνο εις των καθήμενων επί του θρόνου, αλλά αναφέρονται και εις τις επτά λαμπάδες θυσιόμενες, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, αναφέρονται και εις το εσφαγμένον αρνίον, που είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε. Έτσι, για να έχουμε μία εικόνα, επειδή τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία ουσία, είναι ο ένας Θεός, πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλες αυτές οι ιδιότητες της πανγνωσίας, με τα πολιώματα, με την ιαλήνη θάλασσα, το πάτωμα αυτό που τα πάντα βλέπει ο Θεός, και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος βλέπουν, γνωρίζουν τα πάντα, διότι ένας είναι ο Θεός. Το δεύτερο ζώο, ο Βούς, δείχνει την Ρώμη, την δύναμη. Όπως λέμε, το πόδι έχει δύναμη. Αποδίδεται στο Λουκά γιατί θέλουν να δείξουν ότι ο Λουκάς αναφέρεται στις θυσίες, επειδή το βόηδι ήταν ένα ζώο το οποίο θυσιάζεται στην ιεροσύνη του Χριστού κλπ. Κατόπιν το ανθρώπινο πρόσωπο δείχνει την ευφυΐα την ανθρωπίνη, δηλαδή ότι υπάρχει ευφυΐα. Μη εκλάβει κανείς ότι αυτά είναι ζώα άλογα, και όλα αυτά βέβαια υπάρχουν εις αυτόν τον Θεόν, σας είπα, ιδιότητες αυτού του Θεού. Και το τέταρτον είναι ο αετός, το οξυδερκές, το υψηπετές, το ευπετές, αυτό που πετάει ψηλά, αυτό που βλέπει πολύ καλά. Και παρουσιάζεται το ζώο αυτό, ή τουλάχιστον το συμβολίζουμε εμείς, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, πλάι, για να δείξουμε ότι η θεολογία του Ιωάννου είναι πολύ οξυδερκής και πολύ υψηλή. Υψηλή θεολογία, φτάνει στον ουρανό και ομιλεί περί του Θεού Λόγου. Και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγονται Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτος, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Ανάπαυση δεν έχουν μέρα και νύχτα τα ζώα αυτά και λέγουν διαρκώς Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτος, αυτός που υπήρχε, αυτός που υπάρχει, αυτός που έρχεται, ο Ιν, ο Ον και ο Ερχόμενος. Βλέπουμε ότι τα τέσσερα ζώα αναπέμπουν αδιακόπως έναν ύμνον προς τον καθήμενον επί του θρόνου. Η έκφραση ανάπαυση ουκ έχουσιν ημέρας και νύχτος είναι πολύ συγκινητική, πολύ κατανυχτική και δείχνει αυτό το ακατάπαυστον της δοξολογίας εκ μέρους του αγγελικού κόσμου προς τον Θεό. Δεν σταματούν ποτέ. Στον ουρανό, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει, θα ήταν ανόητος κανείς και αν το έλεγε αυτό, και μάλιστα αν ήθελε να στηρίξει ενδεχομένως θέσεις αποδεικτικές υπέρ του εορτολογίου. Δεν υπάρχει στον ουρανό ημέρα και νύχτα. Η ημέρα και η νύχτα είναι αποτελέσματα, είναι φαινόμενα της περιφοράς της γης μας γύρω από τον ήλιο. Μπαίνει η σκιά της γης, έχουμε νύχτα. Δείχνει το πρόσωπό της η γη προς την πλευρά εκείνη που δείχνει, προς τον ήλιο έχουμε μέρα. Στον ουρανό όμως δεν υπάρχει ούτε ήλιος ούτε γη. Και συνεπώς δεν έχουμε ούτε μέρα ούτε νύχτα. Είναι παρμένες αυτές οι εικόνες από τη γη για να δείξουν αυτό που και στην καθημερινή μας έκφραση λέμε. Λέμε μέρα νύχτα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Τι θα πει? Αδιακόπως. Μέρα νύχτα δουλεύει αυτή η μηχανή. Θα πει αδιακόπως. Συνεπώς, όταν ανάπαυση δεν έχουν τα ζώα αυτά, η μέρα και νύχτος σημαίνει αδιακόπως. Τι κάνουν? Δοξολογούν τον Θεό. Αλλά ας δούμε.
πώς τον δοξολογούν. Είδαμε ότι υπάρχει ένας ύμνος. Αυτός ο ύμνος είναι στερεότυπος. Θα σας τον ξαναδιαβάσω. Άγιος, Άγιος, Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Είναι ένας ύμνος στερεότυπος, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψάλουν. Ψάλουν αυτό και άμα τελειώσει πάλι αρχίζουν από την αρχή. Αφού λοιπόν είναι απεριόριστος αυτός ο ύμνος, τότε ίσως θα δημιουργούσε μία ανία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν τελειώσει ο ύμνος των τεσσάρων ζώων, οι 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι φορούν χρυσά στεφάνια και δείχνει αυτό το «Είμεθα ιερείς και βασιλείς», το λέγει το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε παρακάτω κεφάλαιο, ή το λέει και μπροστά, το έχουμε κάνει σε ένα περασμένο θέμα μας, «Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκανε ιερείς και βασιλείς», είναι το βασίλειο ιεράτευμα, και δείχνει ότι οι πρεσβύτεροι έρχονται να αποθέσουν τα χρυσά του στεφάνια στο τέλος του ύμνου των τεσσάρων ζώων μπροστά εις τον θρόνο του καθημένου επί του, του καθημένου εις τον θρόνο αυτό. Όταν ξαναρχίσει ο ύμνος, ως να ξαναπαίρνουν πάλι τα στεφάνια τους, και άμα τελειώσει ο ύμνος πάλι κάνουν την ίδια κίνηση και αποθέτουν πάλι τα στεφάνια τους μπροστά εις τον θρόνο. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία στερεότυπος, ένα στερεότυπος ύμνος και μία στερεότυπος κίνηση. Ο ύμνος ο στερεότυπος λέγεται από τους αγγέλους τα τέσσερα ζώα και τα χεροβήμ τα σεραφήμ, και η κίνηση στερεότυπος γίνεται από τους 24 πρεσβυτέρους. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι ενώ αποθέτουν τα στεφάνια τους, αποθέτοντας λέγουν μία προσφώνηση. 24 πρεσβύτεροι. Αλλά και αυτή η προσφώνηση είναι στερεότυπος. Είναι μία μικρά προσευχή τροποντινά. Μία προσφώνηση. Και αυτή η στερεότυπη επαναλαμβάνεται διαρκώς. Θα λέγει λοιπόν κάποιος, πω, φοβερό πράγμα. Ο ουρανός πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ανιαρόν. Διότι όταν διαρκώς έχουμε μία επανάληψη των αυτών πραγμάτων, δεν είναι κάτι πολύ ανιαρό. Και ακαταπάυστος θα πει εις τους αιώνας των αιώνων χωρίς τελειωμό. Χωρίς τελειωμό. Εις τους αλήκτους αιώνας. Η ιδία κίνησης. Δεν ξέρουμε τι άλλες κινήσεις μπορεί να υπάρχουν, αγαπητοί μου, στον ουρανό. Εδώ έχουμε μία μόνο εικόνα. Αλλά σε αυτή την εικόνα που έχουμε αυτό το στερεότυπο, θα ερχόμενο να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει ανία για τον απλούστατον λόγο. Όταν τελειώσει ο ύμνος των αγγέλων, των τεσσάρων ζώων, τότε εμφανίζεται μπροστά στα μάτια των αγγέλων, των χερουβίμ και σεραφείμ, εμφανίζεται μία καινούργια δόξα του καθημένου επί του θρόνου. Την ίδια στιγμή, ενώ αποκαλύπτεται αυτή η θεία δόξα ή επιπλέον, ή τουλάχιστον αυτή η αποκάλυψη δεν είναι παρά ένα ακόμη άνοιγμα των ματιών των αγγελικών όντων, διότι ο Θεός καθεαυτόν έχει πάντα την δόξα άνευ μεταβολών. Εκείνο που λέμε στο τροπάριον το απολυτίκιον της μεταμορφώσεως, ότι έβλεπαν οι μαθητές καθώς ιδύναντο. Τι έβλεπαν? Τη δόξα του Χριστού όσο μπορούσαν. Και πρώτα ήταν ο Χριστός έτσι και διαρκώς εκκηρύττω ως μεταμορφωμένος πάντοτε. Αλλά τα μάτια όμως ήταν κλειστά, δηλαδή δεν έβλεπαν τον ανθρώπων. Εκεί για μια στιγμή δεν εφάνηκε η δόξα του Χριστού, αλλά άνοιξαν τα μάτια των τριών μαθητών. Εις την δόξα του Χριστού υπήρχε κάτι το στερεότυπο. Αλλά τα μάτια των μαθητών άνοιξαν μέχρι σε ενός μέτρου, όπως και των αγγέλων. Όταν τελειώσει ο ύμνος των, ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν θεία δόξα παραπάνω πρώτης αναμέλψεως του Τρισαγίου ύμνου. Και όταν τελειώσει αυτός ο ύμνος, βλέπουν πιο πολύ δόξα. Αλλά αυτή η δόξα ταυτόχρονος προσφέρει και βαθυτέραν γνώση του Θεού.
Αυτή όμως η βαθυτέρα γνώση του Θεού εξπά εις επανάληψη του αυτού ύμνου, διότι δεν είναι δυνατόν να είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι διαφορετικό, διότι απλούστατα όταν βλέπουν πάντα το ίδιο πράγμα, όπως ακριβώς όταν εμείς πηγαίνουμε σε μία έκθεση και βλέπουμε εκθέματα τα οποία μας θαμπώνουν σε ομορφιά, βγάζουμε μία, αναφωνούμε μία έκπληξη, ένα «Α!» λέμε. Μετά φεύγει αυτή η σκηνή και βλέπουμε μία άλλη σκηνή και πάλι λέμε «Α!» Αγαπητοί μου, εάν κάποιος μπορούσε να μας βλέπει χωρίς να βλέπει τις εικόνες που εμείς βλέπουμε, αλλά μόνο να άκουγε και να μας έβλεπε, ανά πάσα στιγμή να λέμε «Α! Α!», θα έλεγε «Αυτός ο άνθρωπος τρελάθηκε». Ή να το κάνει συνεχώς, «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά, είναι φοβερά ανιαρό». Να λέει πάντα «Α! Α!». Μα για εκείνον που βλέπει δεν είναι ανιαρόν, γιατί απλούστατα έχουμε καινούρια και καινούρια αποκάλυψη θεία δόξης, καινούρια και βαθυτέρα και βαθυτέρα αποκάλυψη θεία γνώσεως. Άρα, ενώ μοιάζει ότι είναι αυτά στερεότυπα, στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Σκάβουμε ένα άνοιγμα στη γη 4 τετραγωνικά μέτρα, όσο ένα πηγάδι μεγάλο. Για έναν που είναι στην επιφάνεια της γης, εξυντλήθη αυτό που σκάψαμε. Σκάψαμε την επιφάνεια, τι μπορεί να βρει κανείς? Για εκείνον που σκάβει, βρίσκει διαρκώς καινούργια πράγματα και προχωρεί στο βάθος προχωρώντας από εκπλήξεως εις έκπληξη. Για αυτόν που είναι στην επιφάνεια της γης, που δεν βλέπει τι βρίσκει αυτός που, είναι, που σκάβει και κατεβαίνει κάτω στη γη, εξυντλήθη το θέμα. Καλά, εσκάψαμε 4 τετραγωνικά μέτρα, τελείωσε. Για αυτόν που κατεβαίνει όμως, εξυντλήθη το θέμα? Δεν εξυντλήθη το θέμα? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, και δια των αγγελικών κόσμων, όσοι βλέπουν εις τον Θεό, δεν εξαντλείται ο Θεός. Ο Θεός είναι εις το δίνεκε ανεξάντλητο. Βλέπετε, δεν ξέρω με ποια γλώσσα πρέπει να μιλήσουμε για να καταλάβουμε εκείνα τα οποία δεν μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε. Εμείς παθαίνουμε ανία, κουραζόμαστε, θέλουμε μια αλλαγή εικόνων, μιστάζουμε, κοιμόμαστε. Όλα αυτά δημιουργούν έναν κορεσμό. Αλλά αυτός ο κορεσμός όμως προφανώς δεν υπάρχει στον ουράνιον κόσμο. Ακόμα παρατηρούμε από αυτό το σημείο ότι η γνώση των αγγέλων είναι διαρκώς αύξουσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι άγγελοι, ή καλύτερα μέχρι πριν ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού, οι άγγελοι είχαν μία αλφα γνώση. Με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού η γνώση των αγγέλων υπερεπλουτίστηκε και διαρκώς υπερπλουτίζεται η γνώση των αγγέλων, αλλά και των Αγίων, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι 24 πρεσβύτεροι, που σας είπα την περασμένη φορά, είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία. Είναι όλοι οι πιστοί που είναι στην εκκλησία του ουρανού. Εκεί οι άγγελοι, συγγνώμη, οι πρεσβύτεροι, η θριαμβεύουσα εκκλησία, και εκείνη έχει αύξηση γνώσεως του Θεού. Έτσι, εδώ στη γη μαθαίνουμε μερικά πράγματα, αλλά εκεί στον ουρανό η αύξηση θα είναι στο διηνεκέ. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση στασίματος, στατικότητος της γνώσεως. Να πούμε, τα μάθαμε όλα και τελειώσαμε. Αυτό δεν υπάρχει στον ουρανό. Ακόμη ο ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος» έχει μια τριπλή εκφορά, όπως βλέπετε. Αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αφενός μεν επιτείνει την έννοια της αγιότητας του καθημένου επί του θρόνου. Αφετέρου αναφέρεται εις τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αν έπρεπε αυτό να το κάναμε με μία κίνηση, πάλι λάθος θα κάνω, αλλά πώς θα το παρατήσω όμως. Θα κάνω το εξής λάθος. Να πω ότι εδώ είναι ο Πατήρ, δίπλα είναι ο Υιός, δίπλα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Κάνω λάθος αυτό που λέω, αλλά πώς να το πω αλλιώτικα.
Έτσι, ως οι άγγελοι να έλεγαν το πρώτο Άγιος εις το πρώτο πρόσωπο, το δεύτερον Άγιος εις το δεύτερον πρόσωπο και το τρίτον Άγιος εις το τρίτον πρόσωπο. Συνεπώς, το Άγιος, Άγιος, Άγιος δεν είναι μόνο μια επίταση της ενίας της αγιότητος του Αγίου Θεού, αλλά είναι και μια φανέρωση του τριαδικού Θεού. Δηλαδή ότι έχουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Πέστε τα εις το έκτο του κεφάλαιο, σας παραπέμπω στην Παλαιά σας Διαθήκη να το διαβάσετε. Άδετε, τσάλετε υπό τον χερουβίμ, όπως εμφανίζονται τα χερουβίμ εις το όραμα του Εζεκίλ εις το πρώτο και στο δέκατο κεφάλαιο. Και εδώ προστίθεται εις τον ύμνον αυτό το εσχατολογικό του παρόντος βιβλίου, ο ίν και ο όν και ο ερχόν. Έτσι βλέπουμε το εξής, πως εδώ μπορεί να ψάλουν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Τι είναι τα σεραφείμ, είναι τα χερουβίμ? Η Εκκλησία μας κατά έναν θαυμάσιο τρόπο αυτό μας το διασώζει ως εξής. Στον Τρισάγιον ύμνο, συγγνώμη, στην ευχή του Τρισαγίου ύμνου λέμε το εξής: ο Θεός ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή, υπό τον σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον χερουβίμ δοξολογούμενος. Αλλά ή ανυμνώ ή δοξολογώ είναι το ίδιο. Αλλάζει τα ρήματα ο ιερός συντάκτης του ύμνου, της ευχής, για να δείξει ότι τον ίδιο ύμνο λέγουν και τα σεραφείμ και τα χερουβίμ. Και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Δεν είναι μόνο τα τέσσερα ζώα, είναι όλοι οι άγγελοι. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, αγαπητοί μου, όχι σήμερα, αργότερα, θα δούμε ότι δεν είναι 24 πρεσβύτεροι όχλος που δεν μπορείς να τον αριθμίσεις, λέγει. Οι άγγελοι τόσοι που δεν μπορείς να τους αριθμίσεις. Σιγά 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 η εικόνα μεγαλώνει, πλουτίζεται, πλουτίζεται, αυξάνει, εκτείνεται, εκτείνεται κατά έναν φοβερό τρόπο. Και προδιαθέτει και προπαρασκευάζει τον θεατήν, με τη φαντασία του, τον ακροατήν θα λέγαμε, τον αναγνώστη του βιβλίου της Αποκαλύψεως, τον προδιαθέτει, σιγά σιγά τον προετοιμάζει για να μην δει την εικόνα ξαφνικά και δεν ξέρει που να κοιτάξει. Και βάζει, αριστοτεχνικότατα, βάζει ο Ιερός Ευαγγελιστής ένα-ένα, προσθέτει στην περιγραφή του, αναλύει, προσθέτει και μας δίνει την πλήρη εικόνα του ουρανού, της Βασιλείας του Θεού. Ακόμη είναι φανερό ότι αυτός ο χερουβικός ύμνος της Θείας Λειτουργίας που σας που λέμε όταν ετοιμαζόμεθα για την Μεγάλη Είσοδο, οι τα χερουβί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώπιο τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε ότι οι πιστοί, συγγνώμη, γύρω από την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι ο θρόνος του Θεού, είναι ο θρόνος του εσφαγμένου αρνίου του Ιησού Χριστού, είναι επί της Αγίας Τραπέζης ανακείμενος, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο Χριστός. Η Αγία Τράπεζα λοιπόν είναι η ιδία με τον θρόνο που είδε ο οπτασιαστής Ιερός Ευαγγελιστής, είναι ο ίδιος δρόμος. Και εκεί που είναι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, είναι και γύρω από την Αγία Τράπεζα, προς τιμήν, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, του ανακειμένου του Ιησού Χριστού. Εμείς οι οποίοι είμεθα οι 24 πρεσβύτεροι ούτως υπήν, αλλά εδώ στη γη, όχι στον ουρανό ακόμα, γιατί είναι το ίδιο θυσιαστήριο, είναι ο ίδιος θρόνος, γιατί είναι ο ίδιος Θεός, ο ανακείμενος, ο καθήμενος,
ο αναπαυόμενος, είναι ο ίδιος Θεός. Εμείς είμαστε γύρω από την Αγία Τράπεζα. Στην Αρχαία Εκκλησία η Αγία Τράπεζα ήταν στο μέσο του ναού. Κατόπιν για λόγους τεχνικούς επήγε στο άκρο. Αλλά αυτό ήταν μια αισθητοποίηση του τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα, όπου και να την πάμε την Αγία Τράπεζα. Ο λαός είναι κύκλο της Αγίας Τραπέζης, διότι εάν κοινωνούμε σημαίνει είμαστε συνδετημόνες. Αλλά είμαι συνδετημόν, είναι τραπέζις, σημαίνει κάθομαι στο τραπέζι. Και δεν έχει σημασία πού είναι αυτή η τράπεζα, κάθομαι. Κάθε και ο διπλανός μου και ο παραπέρα. Όλοι λοιπόν είμαστε γύρω από το τραπέζι, το κοινό αυτό το τραπέζι, κοινό για μας. Δηλαδή κοινό με την έννοια ως προς εμάς. Αλλά είναι η τράπεζα του Θεού, είναι ο θρόνος του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, χωρίς να το αντιληφθούμε, γινόμαστε χερουβίμ και σεραφίμ. Γι' αυτό λέγει ο ύμνος αυτός, οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζονται. Εικονίζομαι κατά μυστικών τρόπων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Εμείς οι πιστοί, διότι σημειώσατε ότι αυτών των χερουβικών ύμνων δεν το λέμε μόνο ιερείς πεζά, χωρίς να τον ψάλουμε, στο ιερό μέσα. Τον ψάλει ήδη ο λαός απ' έξω. Είναι ο χερουβικός ύμνος που ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη είσοδο. Ο λαός τον ψάλει, συνεπώς. Δεν είναι ιερείς κύκλο της τραπέζης, υπογραμμίζω. Όλος ο λαός και ο κλήρος κύκλο της Αγίας Τραπέζης, του θρόνου του Θεού. Όπως είμαστε λοιπόν γύρω, μυστικώς εικονίζομαι τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Και στεκόμαστε μπροστά στη ζωοποιό τριάδα, οι προσάδονται μαζί με εκείνους των τρισάγιων ύμνων. Γι' αυτό λέμε παρακάτω κάτι που σαν να, ο ένας να το λέει στον άλλον, να αποθέσουμε πάσαν βιωτική μέρημνα. Μη σκεφτόμαστε τίποτε τώρα εδώ όπως είμαστε. Γιατί αγαπητοί μου, αλήθεια, άνθρωποι σας που έφυγαν στον ουρανό και δικαιώθησαν, είναι δηλαδή, είναι στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Τι λέτε? Σκέφτονται τα χωράφια που είχαν εδώ στη γη, τους συγγενείς, τη γυναίκα, τα παιδιά? Αγαπητοί μου, είναι τόση απασχόληση εκεί στον ουρανό, δεν μένουν περιθώρια να σκεφτείς τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Και ύστερα τα επήγαινε τόσο φτωχά, μα τόσο φτωχά. Τι θα θυμάται ο σύζυγός σου που έφυγε? Εσένα. Το παιδί σου, εσένα θα θυμάται που έφυγε από την παρούσα ζωή? Εσένα, τη μάνα που κλαίς, το δίρετε? Και οδύρετε? Το παιδί σου, ο άνδρας σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο παππούς σου. Όσοι έφυγαν από τη ζωή αυτή. Και εφόσον φυσικά είναι στη θριαμβεύουσα εκκλησία, ο εκεί δεν έχουν καιρό για τίποτε άλλο. Απολαμβάνουν διαρκώς την Θεία Δόξα. Και εμείς τώρα γύρω στην Αγία Τράπεζα δεν πρέπει να έχουμε βιωτικές μέρημνες. Πάσαν την βιωτική να ποθόμεθα μέρημνα. Ας αποθέσουμε όλη μας την βιωτική μέρημνα. Ακριβώς για να υποδεχθούμε τον Σωτήρα Χριστόν, ο οποίος έρχεται να εναποτεθεί επί του θρόνου του. Διότι τώρα θα γίνει μεγάλη είσοδος, θα αποτεθεί. Και κατόπιν θα καθαγιαστεί ο άρτος και ο ίνος, και θα έχουμε αυτόν τον ανακείμενον εσφαγμένον αμνών των Υιών του Θεού που ενυνθρώπησε και του οποίου θα γίνομαι συνδετημόνες. Το έχουμε σε πολλούς Αγίους αυτό. Σας αναφέρω, ίσως θα σας είναι γνωστό, ο Άγιος Σπυρίδων όταν λειτουργούσε έβλεπε τους αγγέλους. Διαβάστε το απολυτίκιο του. 12 Δεκεμβρίου είναι στο ορολόγιο σας τη σύνοψή σας. Αγγέλους είχες, λέει, συλλειτουργούντας. Αγγέλους. Πώς? Οι άγγελοι είναι στην πιο φτωχή εκκλησία που θα λειτουργήσουμε, με τον πιο αμαρτωλό ιερέα. Οι άγγελοι είναι παρόντες. Οι άγγελοι δεν τιμούν τον ιερέα. Οι άγγελοι τιμούν τον ανακείμενον Χριστόν. Αλλά είτε λοιπόν εγώ είμαι άγιος, είμαι αμαρτωλός, οι άγγελοι υπάρχουν γύρω από την Αγία Τράπεζα. Προς τιμήν του Χριστού σας το είπα. Τώρα όμως ο Άγιος Σπυρίδων βλέπει τους αγγέλους. Όχι ότι ήρθαν για να φανούν στα μάτια του, αλλά γιατί είναι για τον Χριστό και τους βλέπει, γιατί έχει καθαρή καρδιά. Ο Ιερός Χρυσόστομος βεβαιώνει ότι εγνώριζε κάποιον, και αυτός ο κάποιος πιθανότατα είναι ο ίδιος.
αλλά για λόγους μετριοφροσύνης δεν αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Γνωρίζω κάποιον και σας το βεβαιώνω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λειτουργούσε έβλεπε τους αγγέλους γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό πόσο μεγάλη, σπουδαία, τρανή, φρικτή, προκαλούσα φρίκη εις τον άνθρωπο, είναι η ορθόδοξος Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς πρέπει να ειστάμεθα εις την Θεία Λειτουργία. Μιλάμε για αναγέννηση της Θείας Λειτουργίας, αναγέννηση των πιστών λειτουργικά. Αυτή είναι η αναγέννηση. Να αποκτήσουμε επίγνωση τι θα πει Θεία Λειτουργία και πόσο είναι ιερός ο τόπος εκεί, η Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να εγγίζουμε, και ο ιερεύς δεν θα εγγίζει ανεπλόκου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ειστάμεθα προς της Αγίας Τραπέζης αδεώς, χωρίς φόβο. Πάντα θα αισθανόμεθα ότι είναι ο θρόνος του Θεού. Αν έχετε προσέξει ότι πάμε γύρω από την Αγία Τράπεζα, όταν θέλουμε να πάμε από τη μία πλευρά του ιερού στην άλλη, διότι μπροστά υποτίθεται ότι είναι το πρόσωπο του Θεού. Δεν πρέπει να περάσεις από μπροστά, θα πας από πίσω. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και παντού είναι το πρόσωπό του. Είναι λειτουργική έκφραση για να έχεις τον σεβασμό ότι πρώτου προσώπου του Θεού, πρόσεχε, θα πας από πίσω. Δεν θα σταθείς, δεν θα περάσεις από μπροστά, και μάλιστα κατά τρόπον, το λέω για εμάς τους ιερείς αυτό φυσικά, κατά τρόπον αδεή, άφοβο, εκείνο που λέμε αθεόφοβο, αλλά με φόβο, με ευλάβεια, να αισθάνεται ανά πάσα στιγμή κανείς τι είναι η Αγία Τράπεζα. Και όταν δώσει δόξαν και τιμή και ευχαριστίαν το καθημένο επί του θρόνου το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και προσκυνήσουσι το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν δοθεί, λέγει, ο ύμνος των τεσσάρων ζώων προς τον καθήμενον επί του θρόνου, τότε οι 24 πρεσβύτεροι σηκώνονται από τους θρόνους των και πέφτουν μπροστά εις τον θρόνο του καθημένου και εκεί προσκυνούν τον καθήμενον επί του θρόνου. Προσκυνούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τρισάγιος ύμνος των ζώων ανελειόμενος περιέχει δόξαν, τιμήν και ευχαριστίαν. Ακούστε τι λέει: και όταν δώσει τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν. Άωστε λοιπόν ο τρισάγιος ύμνος, άγιος, 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 αυτό αναλυόμενο αποδίδει δόξαν, τιμήν και ευχαριστίαν. Είναι κάτι παρόμοιο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι κάτι παρόμοιο που περιέχει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Το «ελέησόν με» περιέχει όλα αυτά. Όλα αυτά περιέχει. Γι' αυτό το «ελέησόν με» είναι περιεκτικοτάτη εκφώνησης προς τον Θεό. Θες να ευχαριστήσεις, ελέησόν με. Θες να παρακαλέσεις, ελέησόν με. Γι' αυτό δεν αλλάζει η ευχή, και η ευχή αυτή είναι στερεότυπος. Αλλά εάν για κάποιον που την ακούει για πρώτη φορά, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», βαριέται. Και τι λέγει αυτό που υπάρχει σαν παροιμία, αλίμονο. Το πολύ το «Κύριε ελέησόν» το βαριέται, λέγει και ο παπάς. Αλίμονο. Για εκείνον που λέγει την ευχή και έχει συνείδηση και έχει αίσθηση, δεν υπάρχει καμία μονοτονία. Είναι η ίδια μεταφορά που υπάρχει στον ουρανό. Διότι όπως δεν αισθάνονται μονοτονία εκεί οι άγγελοι λέγονται στον ίδιο ύμνο, έτσι η μονοτονία δεν αισθάνονται και εκείνος ο οποίος λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Ιστοδή είναι και. Δεν αλλάζει, είναι το ίδιο. Μπορεί να μαρτυρήσουν οι πήραν οι νυφώτες.
αυτοί που έχουν πείρα του πράγματος μπορεί αυτό να το μαρτυρήσουν. Ακόμα και η Θεία Λειτουργία είναι ταυτοχρόνος. Από το ευλογημένη βασιλεία έως το διευθόν είναι ταυτοχρόνος. Ολόκληρη η Θεία Λειτουργία. Δόξα, τιμή, ευχαριστία, δέηση, δοξολογία. Είναι όλα. Προσέξατε, λέμε έναν μικρόν ύμνο που τα περιέχει όλα αυτά τα πράγματα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεωμεθά σου ο Θεός ημών. Αν πρέπει να παρακαλέσουμε το Θεό για ένα θέμα μας, κάνουμε μία Θεία Λειτουργία. Αν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για το θέμα που μας έκανε, που μας έδωσε, κάνουμε πάλι μία Θεία Λειτουργία. Αν πρέπει να δοξάσουμε το Θεό για οτιδήποτε αισθανόμεθα μέσα μας, κάνουμε πάλι μία Θεία Λειτουργία. Αν πρέπει να τιμήσουμε το Θεό καθιονδήποτε τρόπον, κάνουμε πάλι μία Θεία Λειτουργία. Ώστε η Θεία Λειτουργία περιέχει όλα αυτά. Πού το ξέρουμε, μας το αποκαλύπτει εδώ το κείμενο, που λέγει ότι το Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι απόδοση τιμής, δόξης και ευχαριστίας προς τον Θεό. Όταν τελειώσει ο Τρισάγιος Ύμνος των Ζώων, τότε, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι 24 πρεσβύτεροι πίπτουν πρώτου θρόνου του καθημένου, τον οποίον προσκυνούν τον ζώντα Θεόν, τον προσκυνούν και εκεί αποθέτουν τους χρυσούς στεφάνους των πρώτου θρόνου. Όλες αυτές είναι κινήσεις γεμάτες από ταπείνωση που φανερώνουν ότι υπάρχει βαθία συνέστηση της αποστάσεως μεταξύ Θεού Δημιουργού και δημιουργημάτων, και βαλούσει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου. Αυτή η απόθεση των στεφάνων δεν είναι μόνο ένα σημείο υποταγής, αλλά και ένα σημείο αναγνωρίσεως ότι εις τον Θεόν οφείλονται οι στέφανοι αυτοί. Θα πάρω μια εικόνα από τον αρχαίον κόσμο. Όταν κάποτε ο Σωκράτης συναντά τον Ευθύδημο, στον δρόμο φοράει ο Ευθύδημος ένα στεφάνι, πήγαινε να προσευχηθεί. Η προσευχή του Ευθυδήμου στο άγαλμα του Διός της Αθηνάς, δεν ξέρω που θα προσήφιατο, στους ψεύτικους θεούς, είχε την εξής κίνηση. Είχε προσευχή, αιτήσεις και ταυτοχρόνως το στεφάνι που φορούσε στο κεφάλι του ο προσευχόμενος το έβγαζε και το εναπέθετε εις την βάση του βάθρου του αγάλματος. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε, αγαπητοί μου, και όταν ο νικητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες επέστρεφε στην πατρίδα του και κρατούσε το κλαδί της ελιάς, επήγαινε και το εναπέθετε στο βάθρο, στα πόδια του αγάλματος του Θεού που ελατρεύεται στην πόλη εκείνη. Αυτό έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Ήθελαν να δείξουν με αυτό ότι η δόξα, η τιμή, η νίκη, η ευχαριστία ανήκει στο Θεό. Εάν οι αρχαίοι Έλληνες, παρά την πικρή του ειδωλολατρία, ανταλαμβάνονται έτσι τα πράγματα ορθώς, πόσο περισσότερο πρέπει να το αντιληφθούμε εμείς, αγαπητοί μου. Αυτή λοιπόν η απόθεση των χρυσών στεφάνων είναι, ως να λέγουν 24 πρεσβύτεροι, η θριαμβεύουσα εκκλησία. Δεν ανήκει σε εμάς η τιμή και η δόξα. Ανήκει, Άγιε Τριαδικέ Θεέ, σε σένα. Εμείς είμαστε φτωχά δημιουργήματα και αν έχουμε χρυσά στεφάνια είναι γιατί, Κύριε, η αγαθότητά σου μας τα έχει προσφέρει. Ή όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, «Συ εισήν δέσποτα των στεφάνων της νίκης αίτιος, συ είσαι ο αίτιος των στεφάνων της νίκης και χορηγός γέγονας, και τι γίνει εσύ ο χορηγός σε εμάς αυτών των χρυσών στεφάνων».
και εσύ παραπάντων σε σένα, δηλαδή παραπάντων ως κτισμάτων η ευχαριστία οφείλεται. Από μας τα κτίσματα, σε σένα οφείλεται η ευχαριστία. Και πράγματι αυτή η προσφώνηση, θα λέγαμε η προσευχή που αποτείνουν οι 24 πρεσβύτεροι, περικλεί αυτή την θέση. Ακούσατε. Ενώ αποθέτουν τους στεφάνους των ποδών του καθημένου επί του θρόνου, λένε: άξιος είναι ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμή και την δύναμη, ότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίθησαν. Άξιος είσαι ο Κύριος και Θεός μας να λάβεις τη δόξα, τη τιμή και τη δύναμη. Επαναλαμβάνουν εκείνο που ανελήθη ως προς τον ύμνον των αγγέλων, μόνο που εκεί αντί ευχαριστία προστίθεται η λέξη ιδιώτης δύναμη. Όλα αυτά δείχνουν τον πλούτον, ότι όλα αυτά υπάρχουν στο Θεό ανεξαντλήτως. Ότι εσύ έκτισες, γιατί εσύ δημιούργησες τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Ήσαν και εκτίστησαν. Βραχία, αλλά ωραιοτάτη προσευχή μεστή. Άξιος ή σύσε άξιος. Πράγματι, αγαπητοί μου, μόνον ο Θεός είναι όντως άξιος εις πάντα και εις την δύναμη και εις την αγαθότητα. Τα κτίσματα ποτέ δεν έχουν την αξιοσύνη όσο και αν έχουν αγιασμό. Την αξιοσύνη την έχουν μόνον, την έχει μόνο ο Θεός. Λέμε κατ' επίδραση του βιβλίου της Αποκαλύψεως εις τη Θεία Λειτουργία. Είναι η ευχή όπως αρχίζει της Αγίας Αναφοράς, το κύριο θέμα, και που μπαίνουμε εις το κυριότατο θέμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς. Λέμε εκεί: όταν ψάλλουμε τον ύμνον και άξιον και δίκαιον λέγει, λέμε να ψαλεί το όνομα του Θεού, τότε ο ιερεύς στρέφεται προς τον Θεό και λέγει: ουδής άξιος. Είναι άξιον και δίκαιο να σε υμνήσουμε σένα, τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Εμείς κανένας άξιος. Κανένα. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων ούτε σαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Εμείς που είμαστε συνδεδεμένοι με τις σαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεσαι ή προσεγγίζει η λειτουργήση βασιλεύτης δόξης. Το να προσέλθουμε ή να προσεγγίσουμε ή να σε διακονήσουμε, να λειτουργήσουμε, να σε υπηρετήσουμε βασιλεύτης δόξης. Το γάρ διακονήν σημαίγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Το να σε υπηρετήσει κανείς είναι μεγάλο και φοβερό. Όχι για μας, για αυτές τις, επουράνιες δυνάμεις. Πόσο μάλλον για μας. Αντιθέτως, εάν εμείς είμαστε ανάξιοι, ουδείς άξιος. Εσύ όμως, ω εσύ όμως, άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας. Μια μικρή πάλι διόρθωση. Δεν ξέρω, έχω κάνει σήμερα μερικά φραστικά λάθη, παραπομπές. Το προηγούμενο που σας είπα δεν είναι της Αγίας Αναφοράς, αλλά του Χεροδικού, είναι η ευχή του Χεροδικού. Και τώρα είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς, το ουδής άξιον. Δεν συγγνώμη, άξιον και δίκαιο. Άξιον, αυτό είναι της Αγίας Αναφοράς. Το προηγούμενο είναι η ευχή του Χεροδικού. Λοιπόν, άξιον και δίκαιο να σε υμνήσει κανείς, να σε ευλογήσει, να σε ενέσει, να σε ευχαριστήσει, να σε προσκυνήσει σε κάθε τόπο της δεσποτείας σου, εκεί που παντού βρίσκεσαι, γιατί κάθε τόπος είναι τόπος της δεσποτείας σου. Είσαι εκεί ο Κύριος παντός τόπος. Παρατηρούμε ότι εν γέννη αυτή η επουράνιος λειτουργία είναι τύπος και υπόδειγμα της επιγείου ορθοδόξου Θεία Λειτουργία.
Εάν κανείς διαβάζει, μαθαίνει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, σε ολόκληρο το βιβλίο, γρήγορα θα αντιληφθεί ότι ο τύπος, δηλαδή το μοντέλο, το υπόδειγμα της Ορθοδόξου υπογραμμίζων Θείας Λειτουργίας είναι αυτό που τελείται στον ουρανό. Από εκεί επήραμε και έχουμε τη Θεία Λειτουργία, από τον ουρανό. Κάπου λέει την προς Εβραίους ο Θεός στον Μωυσέα, την προς Εβραίους τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεξε, επακριβώς θα κάνεις αυτά που σου είπα στις κατασκευές. Διότι αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, την προς Εβραίους, είναι υποδείγματα μελλόντων ή ουρανίων πραγμάτων. Είναι υποδείγματα, μοντέλα. Είναι σκιές. Οπότε, πού είναι τα πρότυπα? Στον ουρανό. Εδώ τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Πού είναι το πρότυπο της Θείας Λειτουργίας? Στον ουρανό. Εκεί είναι το πρότυπο της Θείας Λειτουργίας. Ακόμη ο Θεός είναι ο μόνος άξιος, όπως είπαμε, να λάβει τη δόξα, τη τιμή και τη δύναμη, γιατί είναι ο δημιουργός του παντός. Και αν 24 πρεσβύτεροι φορούν χρυσούς στεφάνους και συμπαρευρεύουν μετά του Θεού, τούτο είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της αγαθότητος του Θεού. Ακόμη αξιοπαρατήρητον το εξής: τα πάντα εκτίστησαν, λέγει, διότι ήθελε εσύ ο Θεός. Όλα έγιναν γιατί το θέλες εσύ. Αυτό το ήσαν και εκτίστησαν, φανερόν ήσαν, θα είναι προθήσερον. Ήσαν και εκτίστησαν. Και σημαίνει, τίποτα δεν έγινε χωρίς να το θέλει ο Θεός. Η παρουσία του κακού, αγαπητοί μου, στον κόσμο, δεν έχει οντολογική διάσταση, αλλά έχει ηθική. Συνεπώς, πάνω ότι υπάρχει είναι αγαθόν. Και αφού πάνω ότι υπάρχει είναι αγαθόν, εάν υπάρχει το κακό, είναι κατά προαίρεση. Στην προαίρεση είναι. Δεν είναι οντολογικό. Το θέλημα του Θεού, λοιπόν, σε κάθε τι που υπάρχει αγαθόν, είναι το θέλημα κατ' ευδοκία του Θεού. Το θέλημα σε κάθε τι κακό που υπάρχει στις προαιρέσεις των λογικών όντων, αυτό είναι κατά παραχώρηση του Θεού. Είναι το κατά παραχώρηση θέλημα. Έτσι βλέπουμε ότι το ήσαν αντί του εσύ φανερώνει ότι τα πάντα συνεχίζουν να υπάρχουν μόνο διότι το θέλει ο Θεός. Μόνο διότι το θέλει ο Θεός. Αλλιώτικα, ό,τι δεν θέλει ο Θεός επιστρέφει στο μηδέν από όπου ξεκίνησαν. Και έτσι ό,τι υπάρχει, υπάρχει γιατί το θέλει ο Θεός, εις τον οποίον ανήκει δόξα, τιμή, προσκύνηση και ευχαριστία. Αμήν. Love.
ευχαριστήσεις.